Γεια σας φίλοι YouTubers. Μετά από πολύ καιρό είμαστε στην πίστα The Atlantic World of Warships. Έχω ένα Smolensk το οποίο είναι ρωσικό Tiger 10 Cruiser και θα δούμε μια μάχη η οποία ελπίζω να μην είναι το αντίστοιχο της τύχης μου στην καινούργια χρονιά. Η μάχη μας είναι σε μια περιοχή όπου μπορώ να κρυφτώ. Όταν λέω μπορώ να κρυφτώ, γιατί μπορώ να κρυφτώ. Το συγκεκριμένο πλοίο είναι καράβι, όπως θέλετε πείτε το, είναι πολύ ελαφρά θωρακισμένο, οπότε αν δείτε στο mini map θα θελήσω να πάω σε αυτό το σημείο εδώ πέρα και θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο κοντά γίνεται στην ακτογραμμή με τα κανόνια μου να μπορούν να βλέπουν τον αντίπαλο και να του ρίχνουν δίνοντας όσο λιγότερο στόχο μπορώ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δείτε λίγο το πλοίο, αλλάζει η κάμερα τώρα, μην σας φανεί περίεργο, κάνω αριστερό κλικ για όσους δεν ξέρουν, κάνω αριστερό κλικ και έχω τη δυνατότητα να γυρνάω δεξιά αριστερά και να βλέπω τι γίνεται. Ξανακάνοντας κλικ βλέπω το παιχνίδι όπως το έβλεπα την ώρα που έπαιζα. Τι προσπαθώ να κάνω τώρα. Βέβαια το κακό ότι όταν έχω την ελεύθερη κάμερα είναι ότι μου γυρνάει όπου θέλει και λίγο θα μπερδεύεστε, αλλά τέλος πάντων. Τι προσπαθώ να κάνω. Δείτε λίγο που είναι τα κανόνια του. Βλέπετε ότι ναι μεν στην πρίμνη είναι, θα εξέχει λίγο παραπάνω η πρίμνη όταν και αν έρθουν οι αντίπαλοι για να με δούνε. Αλλά έχω τη δυνατότητα να κρύβομαι πολύ πιο γρήγορα. Τι θέλω να κάνω. Θέλω να φέρω την πλώρη σε αυτό το σημείο εδώ πέρα, να πηγαίνω προς τα πίσω, να βγαίνω δηλαδή σε αυτήν εδώ την γωνία, ας την πούμε γωνία, να βλέπω τους αντιπάλους, να ρίχνω τουλάχιστον με αυτά τα δύο τα κανόνια, τα οποία είναι τετραπλά, είναι πυργίσκοι στην ουσία, είναι πυργίσκοι, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να ρίχνουν 4 βολές γιατί έχουν 4 κανόνια επάνω. Δεν ξέρω αν πλησιάσω από κοντά, αν φαίνονται, να φαίνονται. Όχι, όπα. Τέλος πάντων, δείτε λίγο αυτό. 1, 2, 3, 4. Τέλος πάντων, γυρνάω κανονικά. Δεν έχει συμβεί τίποτα ιδιαίτερο στον πίνακά μας μέσα, εκτός από το γεγονός ότι υπάρχουν κάποια αντίπαλα πλοία στο α6, α7, β7, τώρα ένα cruiser στο β7 κτλ. Παίρνω την απόφαση να φύγω γιατί υπολογίζω ότι αφού φτάσανε σε αυτό το σημείο δεν θα έρθουν από αυτήν την γραμμή αλλά θα προσπαθούν να γυρίσουν εδώ γύρω και ίσως να πάρουν τον δρόμο που είναι από το α8, α9 και να κατέβουν μετά β9, β10 και προς τα κάτω. Κάτι ιδιαίτερο μέχρι τώρα δεν έχει και ελπίζω να σας έφαγα το χρόνο χωρίς να βαρεθήκατε. Το άνοιγμα που βλέπουμε εδώ μπροστά είναι ένα άνοιγμα το οποίο δεν ήξερα αν μπορώ να ρίξω από κάτω. Στα επόμενα δευτερόλεπτα θα δείτε ότι ναι μεν μπορείς να ρίξεις, αλλά όχι μακριά. Έλεγα μήπως καταφέρω και ρίξω σε αυτό το ντεμόιν μέσα από το άνοιγμα. Μόλις πήγα να κάνω λίγο πιο ψηλά το κανόνι για να το φτάσω, μου έδειχνε ότι ανέβαινε ψηλά ο βράχος και έχανα το στόχο. Με έχουν δει. Πιστεύω ότι ήταν το Des Moines και ρίχνω εκεί στα τυφλά. Λέω ότι εγώ δεν το βλέπω, αλλά για κάποιο λόγο αυτό με βλέπει. Ίσως να με σποτάρει κάποιο DD που είναι ενδιάμεσα, χωρίς να το βλέπω εδώ. Και όντως υπάρχει ένα ακιζούκι. Βέβαια δεν υπήρχε το Des Moines από την άλλη πλευρά. Είχε κρυφτεί, αλλά εγώ έριχνα καλού κακού. Βρίσκουμε το ακιζούκι και έχω την εντύπωση ότι το έχω κάνει τρομερή ζημιά, ότι το έχω ανάψει και φωτιά. 655 πόντους ήταν όλο και το χτύπημα με το high explosive που ρίχνω και η φωτιά, 655 πόντους, τίποτα στην ουσία. Το παιχνίδι μας για λίγο θα πηγαίνει έτσι στο αργό του, άμα θέλετε να το κάνω και λίγο πιο γρήγορα, το πάω επί 2 τώρα βέβαια δεν το δείχνει. Το μόνο σημείο που θα το καταλάβετε είναι ότι ο χρόνος πηγαίνει αρκετά πιο γρήγορα. Ελπίζω να μην το ξεχάσω. Και πηγαίνει επί 2 σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι. Ένα Μοντάνα,
Το Μοντάνα δείχνει να πηγαίνει δεξιά, κοιτάζω αριστερά για το Σμολένσκι αν δεν κάνω λάθος, το Σμολένσκι είναι μακριά, καταλαβαίνω ότι το Μοντάνα θα κάνει αυτό το κύκλο γιατί δεν μπορεί να γυρίσει πίσω, επαναφέρω το παιχνίδι στο επί ένα το χρόνο, ρίχνω μερικές βολές και τις ρίχνω γιατί λέω ότι μέχρι να φτάσω πίσω από τον βράχο και να με δει κάποιος δεν θα προλάβει να ρίξει πολλές ή θα προλάβει να ρίξει λίγες. Δεν έριξε καμία, τυχερός ήμουνα εδώ πέρα. Ξανά το Μοντάνα, λέω μόλις βγει πίσω από το βράχο, από εδώ δηλαδή θα του ρίξω, γιατί αυτό το ζαμπάρ θα τον περιμένει, ρίχνω και δυο φορές και καταλαβαίνω ότι το Μοντάνα είναι από πίσω από τον επόμενο βράχο και όχι από αυτόν εδώ μπροστά. Εντάξει. Μετά βάζω στόχο τον Μπαριάρτ, αν το λένε έτσι αυτό, δεν ξέρω πώς προφέρεται, αυτόν εδώ. High explosives, δεν ξέρω πόσο καλά θωρακισμένο είναι γιατί σαν άρμα πήγα να πω, σαν πλοίο δεν το έχω γνωρίσει, οπότε λέω ρίξε και high explosives, όπως και να έχει θα κάνει λίγο ζημιά με τα AP που έχει το συγκεκριμένο πλοίο, πρέπει να είσαι πολύ κοντά για να κάνει ζημιά. Είδα την γραμμή αυτή εδώ κάτω και κατάλαβα ότι υπάρχει ένα κοζάκ μπροστά, το οποίο έχει βγάλει τον καπνό του, έχει ενεργοποιήσει τον καπνό του, οπότε δεν χρειαζόταν να ενεργοποιήσω το δικό μου τον καπνό και αρχίζω και ρίχνω στο Μοντάνα, φυσικά σε αυτή την απόσταση high explosives και προσπαθώ να πετύχω το superstructure, γιατί μόνο εκεί μπορώ να το διαπεράσω. Σε άλλα σημεία η μόνη ζημιά που μπορώ να το κάνω είναι από φωτιά. Αρχίζω να στρίβω δεξιόστροφα γιατί θεωρώ ότι, είδατε τώρα πως έκανε η κάμερα, θεωρώ ότι το Μοντάνα εάν βγει σε αυτό εδώ το σημείο και παραπέρα θα με δει, αλλά το Μοντάνα, τώρα θα δείτε τι κάνει, αρχίζει και στρίβει και αυτό, οπότε δεν είχα πρόβλημα. Αυτό που δεν είχα καταλάβει είναι ότι ήμουν στην άκρη του χάρτη και έχω πιάσει την γραμμή όπου σου κάνει reduce την δύναμη της μηχανής, στην ουσία κόβει από τη μηχανή. Δεν υπάρχει πρόβλημα βέβαια, αν και φοβήθηκα λίγο. Είπα πάλι να βάλω τον καπνό, να ενεργοποιήσω τον καπνό, αλλά γιατί το Μοντάνα είχε στόχο το κοζάκ, το οποίο κατάφερε και τελευταία με το τελευταίο ίσως βλήμα να το βυθίσει. Το καημένο το άταγκο εδώ πέρα, η αλήθεια είναι ότι νευρίασα μαζί του εκείνη την ώρα, δεν έφταιγε καθόλου, βλέπετε ότι σταμάτησε κιόλα. Ο περίεργος της υπόθεσης ήμουν εγώ και του οφείλω μια συγγνώμη. Τώρα θα μου πείτε να του στείλεις μήνυμα, άσε δεν είναι, ναι. Όταν είναι να πούμε συγγνώμη όλοι είμαστε περίεργοι. Des Moines, ο επόμενός μου στόχος. Ήθελα να δείξω, καλά που δεν το ξέχασα, 3, 6, 7, 8, 9, 2 και 3, 5. Είμαστε 9 και είναι 5. Είμαστε 9 και είναι 5. Είμαστε 9 και είναι 5. Έχω μέχρι τώρα βάλει 6 φωτιές στους αντιπάλους, 180 από τα βλήματα που έριξα βρήκανε στόχο και έχω κάνει 62.547 hit points damage στους αντιπάλους. Πηγαίνω στην ευθεία, θεωρώ ότι το Benson θα είναι σε τέτοια απόσταση που να μπορεί να, κάποια στιγμή να κάνει spot το Des Moines, αλλά βλέπουμε ότι χάνουμε ένα Kurfürst, ένα Grosser Kurfürst και είμαστε 3, 6, 7 και είναι 5. Από το 9, 5 πήγαμε στο 7, 5, ανάβει το ραντάρ από το Des Moines και φυσικά δεν πάω πουθενά. Από τη στιγμή που ξέρει το Des Moines που πηγαίνω θα είναι προετοιμασμένο. Το καλύτερο απ' όλα είναι να τον βρει στον άλλον σε σημείο που να μην ξέρει που είσαι μέχρι να προλάβει να αντιδράσει, να του ρίξεις όσες προλαβαίνεις και να έχεις ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Δεν έχω κάτι για να κάνω detect τον Des Moines, δεν ξέρω που πάει, οπότε κάθομαι ακριβώς στη μέση, έχω τα κανόνια μπροστά και λέω τώρα άμα βγει από εδώ θα του ρίξω, άμα βγει από εδώ θα γυρίσουν πρώτα τα μπροστά μου τα κανόνια. Δεν έχω τη δυνατότητα να βάζω τα κανόνια δύο από εδώ και δύο από εκεί. Εγώ υπολόγιζα να πω την αλήθεια ότι θα έρθει από εδώ. Πάω προς τα πίσω. Γιατί πάω προς τα πίσω? Γιατί θεωρώ ότι θα έχω καλύτερη, θα πάρω καλύτερη θέση. Η καλύτερη θέση αυτή τη στιγμή για μένα ποια είναι? Να βλέπει μόνο την πλώρη μου.
Αυτός όπως θα βγει σε αυτό το σημείο ευθεία προς τα εδώ και έχω και τορπίλες. Θα ρίξω τις τορπίλες, θα κάτσω σε τέτοιο σημείο ώστε να τον βλέπω αυτός να είναι τελείως πλάγια σε μένα, θα βάλω AP και μόλις βγει θα του ρίξω όσο περισσότερες μπορώ. Ρίχνω, τον βρίσκουν και οι δύο τορπίλες, πάπαλα. Είμαστε τρεις, είμαστε έξι, συγγνώμη, πέντε τώρα, δεν προλάβα να το πω, και είναι τρεις. Λέω, δεν μπορεί, πάλι εδώ θα τα καταφέρουμε, ρε παιδί μου, πάλι σχεδόν διπλάσιοι είμαστε. Ωραία, ένα, ξέρει κανένας γαλλικά να μας πει πώς λέγεται αυτό, μπουργκονέ, μπουργκόν, τι να πω τώρα. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Κοιτάμε πάλι το χάρτη. Η κάμερα η ελεύθερη είναι λίγο περίεργη, το πάμε ξανά. Ένα Ζαν Μπάρτ αριστερά μας. Ιωάννης Μπάρτ. Ζαν είναι ο Γιάννης στα γαλλικά, έτσι δεν είναι. Και ένα άταγκο το οποίο είναι περίπου στο 80% health. Εδώ μπροστά μας είναι το αντίπαλο, τι ήτανε, Μπουργκόν, Μπούργος. Πηγαίνουμε όλοι προς τα εκεί, είμαστε τρεις, είναι ένας. Θα έλεγε κανείς ότι δεν θα προλάβει να βγάλει μιλιά. Σκέφτομαι τώρα, αυτή τη διαδρομή, δηλαδή όπως είναι να περάσω από εδώ και να έρθω πίσω του, να έρθω από εδώ να είμαι μπροστά του, τι να κάνω. Βλέπετε ότι έχω τις τορπίλες συνέχεια και αυτό το κάνω γιατί μου δείχνει που πηγαίνει το αντίπαλο πλοίο. Βέβαια στο replay δεν φαίνεται, αλλά όταν παίζεις κανονικά το παιχνίδι βγαίνει εκείνη η πιο άσπρη διαγράμμιση όπως αυτή εδώ, ο στόχος που το λέω εγώ, δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς, και σου δείχνει προς τα πού κινείται το πλοίο. Δηλαδή αν το δεις και έρχεται προς τα εδώ, λες ότι πάει προς αυτή τη μεριά. Αν το δεις και έρχεται προς τα εδώ, πάει προς αυτή τη μεριά. Τέλος πάντων, αποφασίζω να έρθω από μπροστά γιατί θεωρώ ότι θα κάνω πολλή ώρα να γυρίσω και πιστεύω ότι αυτός έχει δει το άταγκο και θα επιτεθεί στο Ζαν Μπάρτ, το οποίο Ζαν Μπάρτ είναι και μισό σε όσον αφορά τα hit points που έχει. Και λέω ότι μάλλον έτσι θα κάνει, οπότε να βγω και εγώ από εδώ μπροστά, να του ρίξω τορπίλες και ό,τι κάνω με τα κανόνια μου. Το άταγκο ρίχνει και αυτό τορπίλες, τις βλέπετε εδώ. Το Ζαν Μπάρτ τρέχει μπροστά. Θέλω να πάω όσο πιο γρήγορα γίνεται εδώ, όμως έχω κάνει λάθος και έχω 3 τέταρτα στην ταχύτητα. Δεν έχω full, δεν το έχω καταλάβει. Θεωρώ ότι πάω όσο πιο γρήγορα μπορώ, αλλά δεν πηγαίνω έτσι. Και την ώρα που λέω θα ρίξω, βλέπω ότι υπάρχουν οι βράχοι αυτοί εδώ μπροστά. Δεν μπορώ να ρίξω τις τορπίλες γιατί θα πέσουν πάνω στο Ζαν Μπάρτ. Αρχίζω και ρίχνω με τα κανόνια όσο πιο καλά μπορώ, πήγα να πω, αλλά δεν είναι έτσι, τέλος πάντων. Το Μπουργκόν, ο Μπούργος, ρίχνει στο άταγκο, έχει αφήσει το Ζαν Μπάρτ, εμένα πιθανότατα δεν με έχει δει και καθόλου, και ρίχνει στο άταγκο, το οποίο καταφέρνει και το εξουδετερώνει. Και ξαφνικά σηκώνω το κεφάλι και βλέπω ότι είμαστε 2-2. Και λέει, τι έγινε ρε παιδιά, 5-2, 3 ήμασταν εδώ, οι άλλοι 2 καθαρίσαν. Υπόψη ότι έβλεπα και το Σμολένσκ από εδώ να ρίχνει στο Ζαν Μπάρτ. Και λέω, εντάξει, να το Σμολένσκ. Πότε ήρθε εδώ πέρα, πότε πρόλαβε και καθάρισε τον άλλονα. Εκτός αν κάποιον από τους άλλους δύο τους καθάρισε το άλλο το... πώς το λένε... το Ζαν Μπάρτ που έχει μείνει το αντίπαλο. Ρίχνω AP γιατί το Σμολένσκ ξέρω ότι είναι πολύ χάλια θωρακισμένο, πολύ λίγο θωρακισμένο, και ξέρω ότι εκεί μπορεί να τον κάνει ζημιά. Αυτές οι που έριξα ήταν μην τυχόν και βγει από την άλλη μεριά από το νησάκι. Το Ζαν Μπάρτ έχει πάρει φωτιά, από ό,τι υπολογίζω έχει 2 φωτιές γιατί βλέπω μία που καίει εδώ και μία που καίει εδώ. 8600, 8200, 7800, λέω δεν μπορεί, θα καταφέρει κάποια στιγμή, θα τη σβήσει τις φωτιές. Το Σμολένσκ γίνεται ορατό, λέω να του ρίξω και από εδώ καμία, δεν αλλάζω με AP γιατί, γιατί θεωρώ ότι δεν θα προλάβω να αλλάξω, θέλει 4,5 δευτερόλεπτα περίπου και λέω δεν θα προλάβω, δυστυχώς πάει το Ζαν Μπάρτ, το βλέπετε εδώ.
Και από το 9-5 είμαστε 1-2. Δηλαδή έχω μείνει μόνο εγώ και οι δύο οι αντίπαλοι, οι οποίοι δεν ξέρω πώς καταφέρανε και βυθίσανε τα τελευταία 5-6 λεπτά. Από το 9-5 και μετά δεν ξέρω πόσο κάνουν αυτοί. Αν και μάλλον ναι, φαίνεται εδώ ότι είναι 3-2, αλλά δεν ξέρω πότε κάνανε τις συγκεκριμένες βυθίσεις. Ρίχνω τορπίλες από τη μια, λέω θα βγει από εδώ μεριά. Αν βγει από εδώ μεριά και καταφέρω και του ρίξω 1, 2, 3, 5, 10 τορπίλες, 10 δεν γίνεται, ναι, και να μην το βυθίσω, θα του κάνω μεγάλη ζημιά, θα έχω μεγάλο πλεονέκτημα. Και έχει ραντάρ, τζάμπα οι τορπίλες. Εκείνη την ώρα όμως δεν το σκέφτομαι τζάμπα οι τορπίλες. Λέω ότι μπορεί και με τη φόρα ακόμα, δεν ξέρεις τι γίνεται. Αυτά τέλος πάντων περάσανε οι τορπίλες, φύγανε. Λέω θα ρίξω και από εδώ για να μην γυρίσει προς τα δω. Θα τις δει, ξέρω τώρα ότι θα τις δει. Πάνε και αυτές οι τορπίλες. Άμα κάνει το λάθος να γυρίσει προς τα πίσω, αλλά όταν πηγαίνουν προς τα πίσω τα πλοία, πολύ εύκολα ξεκινάνε και πηγαίνουν κανονικά με πρώτη, θα έλεγα. Τέλος πάντων. Φεύγω γιατί λέω ότι θα βγει, τον βλέπω βγαίνει, αρχίζω και ρίχνω high explosives αυτή τη φορά. Είναι σε τέτοια γωνία που έχει τέτοια κλίση που δεν μου επιτρέπει κάτι παραπάνω και ξαφνικά τορπίλες. Δεν περίμενα ότι θα μου είχε ρίξει τορπίλες, νόμιζα ότι ήταν σε τέτοιο σημείο που τις τορπίλες θα τις έβλεπα πολύ αργότερα. Περνάνε οι τορπίλες, ευτυχώς δεν με πετυχαίνει καμία, αλλά τρεις φωτιές. Του ρίχνω και εγώ, μόλις μου δείχνει το πλάι του, ωραία, ξαναγυρνάω σε AP, 10.356, 1.500, λιγότερο 1.900, τον καθαρίζουμε, αλλά ήδη μου έχει βάλει άλλη μία φωτιά. Δεν έχω repair party, γιατί το είχα χρησιμοποιήσει για τις τρεις φωτιές και ίσως θα ήταν καλύτερα να το άφηνα, τέλος πάντων. Κοιτάξτε τώρα προς τα που είμαι στραμμένος. Εδώ είναι τα αντίπαλα, οι αντίπαλες σημαίες, οι κύκλοι στους οποίους μπορούμε να κάνουμε cap. Οπ, τορπίλες. Πέρασε, πέρασε, πέρασε. Τυχερός. Αυτός μ' άρεσε. Αυτός είναι το gearing. Αυτός είχε γράψει κάποια στιγμή στο chat ότι σκοτώστε αυτόν τον καρκίνο και εννοούσε το Smolensk, φίλε, το βύθισα. Σκοτώστε, εντάξει. Βυθίζομαι εδώ, δεν σκοτώνω. Τι γίνεται τώρα. 1.58, 57 και πρέπει να βρούμε το αντίπαλο Ζαν Μπάρτ, τον κύριο Μπάρτ Ιωάννη, ο οποίος κατά πώς φαίνεται είναι και καλός παίκτης, γιατί κατάφερε και βύθισε δύο, ενώ ήτανε ή στο Α ή στο Β, τελευταία φαινόταν ότι ήταν στο Α και αυτός βύθισε, αν θυμάμαι καλά, το δικό μας το Μοντάνα, νομίζω. Πρέπει να τον βρούμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Είμαστε μπροστά 6-42-6-24, αλλά έχουν δύο καπ και έχουμε ένα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν έλυγε τώρα, θα κερδίζαμε. Γιατί θα είχαμε 6-48-6-36. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πάμε και να κερδίσουμε. Πρέπει να πάμε να κάνουμε cup, τα οποία δεν τα προλαβαίνω, γιατί έχουν πολύ λίγο χρόνο, ή πρέπει να βρούμε το Ζαν Μπάρτ, το οποίο και το βρίσκουμε. Αρχίζω και ρίχνω. Δεν του δίνω τα πλευρά μου. Βλέπετε, πηγαίνω ευθεία και κάνω λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, ένα πολύ ελαφρό ζιγζάκ, για να δίνω όσο λιγότερο στόχο γίνεται. Στο Superstructure, στην υπερστρουκτούρα, να την πω πιο ελληνικά, και τον βλέπω, ο τύπος είναι πολύ ωραίος και αρχίζει και πηγαίνει προς τα πίσω. Εδώ περνάω ακόμα και ανάμεσα από τους δύο βράχους, μετά χάνω κάποιες βολές. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα, εκτός από το να γυρίσουμε την κάμερα για να δείτε τι γίνεται, το βάζουμε και στο μισό, 15.023 δευτερόλεπτα. Ο μόνος τρόπος για να καταφέρουμε να του κατεβάσουμε κατά 14.752 τα hit points είναι να του ρίξουμε τορπίλες. Ρίχνω και με τα κανόνια, προσπαθώ να ρίχνω και με τα 4, γιατί πλέον βλέπω ότι δεν υπάρχει χρόνος. Γυρνάω στις τορπίλες, για λίγο τον χάνω,
Βγαίνω εδώ κανονικά, μου δείχνει στο κανονικό το replay, στον κανονικό τον αγώνα, όχι στο replay, στην κανονική τη μάχη, μου δείχνει πού πηγαίνουν οι τορπίλες μου. Εδώ εσείς δεν το βλέπετε. Οι τορπίλες μου δείχνουν ότι πηγαίνουν κανονικά. 4 δευτερόλεπτα, 3. Μία τορπίλη χτυπάει στο βράχο. Οι υπόλοιπες τορπίλες συνεχίζουν κανονικά. Και είμαστε στο 0. Πόσα μέτρα είναι αυτά, δεν ξέρω πόσα μέτρα είναι αυτά, αλλά κύριοι, χάσαμε. Σε λιγότερο από δευτερόλεπτο σε κανονική διάρκεια το παιχνίδι θα βγάλει ότι έχει τελειώσει και ο Navi 22 που ανήκει στην FDPS Clan έκανε το καλύτερο πράγμα που μπορούσε να κάνει. Έβαλε όπισθεν πίσω ολοταχώς, όπως λέγονται στα καράβια, και κατάφερε με αυτόν τον τρόπο και κέρδισε το παιχνίδι γιατί απέφυγε τις τορπίλες μου. Θα μου πείτε τώρα και να πηγαίναν οι τορπίλες θα τον χτυπούσανε δύο, γιατί με μία δεν θα τον κατάφερνα. Δεν ξέρω αν θα τον χτυπούσανε δύο, αλλά ήθελα πολύ να δω τι γίνεται, γιατί τώρα λέω δεν πρόλαβα. Στην άλλη περίπτωση θα έλεγα ότι πρόλαβα, έριξα τις τορπίλες, δεν του κάνανε ζημιά. Δυστυχώς ιτηθήκαμε. Ελπίζω να μην κάνουμε αντίστοιχες ήττες, είτε real life είτε στα παιχνίδια, στο 2020 και στα επόμενα χρόνια. Να περάσουμε να δούμε τα στατιστικά μας.